Η Εθνική Αρχή Ανώνωδες Εκπαίδευσης δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση 2021 για την ποιότητα της εκπαίδευσης, από την οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο με μόλις 3 δεκαετίες παρουσίας στα ακαδημαϊκά δρόμενα της χώρας μας, βρίσκεται μέσα στις 7 πρώτες θέσεις αξιολόγησης των διεθνών οίκων σταθερά τα τελευταία τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια, γεγονός που δείχνει την επιδραστικότητά του στον τομέα της επιστήμης, αλλά και στην αναγνώριση τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών αποφύτων. Επειδή όμως το Πανεπιστήμιο είναι οι άνθρωποι που το παρτίζουν, αξίζει ειδική μνήμα στους καθηγητές, οι οποίοι με το έργο τους αναγνωρίζονται διεθνώς και προσφέρουν τόσο στην επιστήμη όσο και στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, στις λίστες που εκδόθηκαν με τους 100 πρώτους σε κάθε επιστημονικό κλάδο, βασισμένες στην αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού έργου, ο Κώστας Γουργουλιάνης, καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, βρίσκεται στην πρώτη θέση του Πανεπιστήμιου και έκτος στην Ευρώπη, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γενικά σε όλα τα πεδία ο Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών, τοξικολογίας, ο οποίος κατέχει την ένατη θέση στην Ευρώπη στον τομέα της τοξικολογίας. Αυτό είναι θέμα ομάδων και όχι ανθρώπων, αλλά αυτό που θα σας έλεγα, οι αξιολογήσεις είναι διαφορετικές γιατί χρησιμοποιούν άλλα κριτήρια κάθε φορά. Επομένως, θα διαβάσετε και για τα πανεπιστήμια διαφορετικές αξιολογήσεις που μπορεί να φέρουν το πανεπιστήμιο πρώτο, το δεύτερο και να αλλάζει η σειρά αυτή. Το ίδιο γίνεται και για μας. Αυτό που έχει σημασία έτσι για να σας πω είναι καταρχήν ο αριθμός των δημοσιεύσεων που κάνει κανένας έγκριτα περιοδικά, που κάνει μια ομάδα, και το δεύτερο είναι η απήχηση που έχει. Δηλαδή, πώς χρησιμοποιούν αυτές τις δημοσιεύσεις για να κάνουν καινούργιες δημοσιεύσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Γουργουλιάνη, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των δημοσιεύσεων της εκάστοτε ιατρικής ομάδας είναι τα αντικείμενα ενασχόλησης και σε αυτό συνέβαλε ο κορονοϊός, με τον οποίο ασχολούνταν διακαώς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ομάδα μας ασχολείται τον τελευταίο καιρό με τον κορονοϊό, γιατί τέτοιους ασθενείς είχαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Παρήγαγε πλούσιο έργο με πολλές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Και επομένως, ακόμα και αυτό εξαρτάται από τα αντικείμενα. Κάποιος που κάνει ένα σπάνιο θέμα μπορεί να έχει μεγάλη απήχηση. Να έχει πολλές δημοσιεύσεις, αλλά ένα θέμα που δεν έχει μεγάλη απήχηση γιατί δεν είναι πολύ δημοφιλές. Άρα βοηθηθήκαμε και από αυτό. Τελικά θα σας έλεγα ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, όχι μόνο στην ιατρική, εξαιρετικές ομάδες που τιμούν το Πανεπιστήμιο, τιμούν την Ελλάδα, και πραγματικά εγώ είμαι υπερήφανος που δουλεύω σε αυτό το Πανεπιστήμιο και έχω συμβάλει και από τη θέση του Διευθυντού της Κλινικής και από τη θέση του Πρίτανη στο παρελθόν για να αναπτυχθεί το Πανεπιστήμιο, και είμαι χαρούμενος να βλέπω αυτά τα νούμερα, ακόμα και όταν δεν είμαι εγώ στις πρώτες θέσεις από άλλες αξιολογήσεις. Οι διακρίσεις αυτές αποδεικνύουν τη δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο είναι στελεχωμένο με άξιους επιστήμονες, αναπτύσσεται συνεχώς και συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας.